και καλής, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανα αυτό το βράδυ. Κοιμήθηκα και ξύπνησα το 2023 σε κάτι βλόγμαστε. Ξεκίνησα να βλέπω βιντεάκια σε μια πλατφόρμα που είναι το YouTube, μιας Νάνσης. Δεν έχουν το όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα ξαναπέσω για ύπνο σήμερα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, καλώς ήρθατε και στη μέρα 22. Έχω ξυπνήσει με λίγο μπουκωματάκι. Νομίζω ακούγεται και στη φωνή μου. Κοιτάξτε τι ωραία, πολύ χρώμα σήμερα. Ξύπνησα τα κορίτσια μου για να ετοιμαστούμε να πάμε σχολείο. Άντε, σήμερα κι άλλη μια μέρα έμεινε να χαλαρώσουμε λίγο και να ηρεμήσουμε από τα πηγενέλα και τα διαβάσματα. Να ανοίξω και την ημέρα 22 από το δικό μου. Α, μάσκαρα. Μάσκαρα. Huda Beauty. One coat. Wow. Πολύ ωραία. Έχω άλλη που χρησιμοποιώ τώρα, οπότε μόλις τελειώσω θα την ανοίξουμε. Πάμε στις μικρές. Πουλάκι. Το κεφάλι του πουλιού. Δεν ξέρω. Γράψτε στα σχόλια τι είναι. Πάμε να ανοίξουμε και της Αναστασίας. Eye cream. Α, είναι γιατί, για τα μάτια αυτό το παίρνει η Μανούλα. Να το εστιάσει. Brightening eye cream, μια χαρά. Έχω ετοιμάσει την τσάντα της Αναστασίας. Θα ετοιμαστούμε να πάμε στο μικρό σχολείο και να γυρίσω. Θέλω να κάνω μπανάκι, θέλω να βάλω πλυντήριο στη μάνα μου σήμερα. Και είχαμε κοτόπουλο με πατάτες, αλλά εγώ έτσι όπως είμαι με αυτό το μπούκωμα θα το κάνω κοτόσουπα για μας, για μένα και το μικρό, και ψητώ στο air fryer της Αναστασίας που της αρέσει, γιατί πρέπει λίγο να στρώσει αυτή η καταστασιόν εδώ, καθώς έρχονται οι γιορτές και κρίμα είναι να είμαι με μπούκωμα. Πάμε να πιούμε καφεδάκι, να ετοιμαστούμε να πάμε σχολείο την Αναστασία και να γυρίσουμε. Πήγα στη μανούλα μου, έβαλα το πλυντήριο και έβαλα και την κοτόσουπα να γίνεται και μου έδωσε και κάτι σεντόνια για να τα στεγνώσουμε γιατί έξω είναι η συννεφιά και είναι έτοιμος να βρέξει. Οπότε κάναμε ανταλλαγή συσκευών. Σήμερα είναι να έρθει το πλυντήριο, ας ελπίσουμε ότι θα έρθει γιατί μετά παιδιά θα πάει μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα έρθει σήμερα για να το φτιάξουμε. Κάτι πρέπει να απασφαλίσουμε από τον κάδο μέσα, μου είπε ο ξαδερφός μου και ο Γιάννης, οπότε. Θα το δούμε. Να έρθει πρώτα και θα το φτιάξουμε. Πάμε να στείλω κάτι mail που θέλω και επανέρχομαι. Τα φαγητά μας είναι έτοιμα. Έβαλα και το στεγνοτήριό μου. Έβγαλα τα σεντόνια της μαμάς μου. Έκανα και το μπανάκι μου. Η μικρή θα κάνει το βράδυ μετά το γυμναστήριο. Παίζουμε πλαστελίνες τώρα. Τις οποίες τις έχει ενώσει όλες και τις έχει κάνει ένα rainbow. Όλα τα παιδάκια το κάνουν αυτό. Οπότε πάμε να παίξουμε πλαστελίνες, να περάσει και λίγο η ώρα, να διπλώσει το στεγνοτήριο, να πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Εν τω μεταξύ με πήρε ο Γιάννης και μου είπε ότι έρχεται το φορτηγό. Έρχεται βέβαια, αν δεν το δω εγώ από κάτω να μου φέρνει το πλυντήριο, δεν θα το πιστέψω. Οπότε ναι, θα έχουμε λογικά και καινούριο πλυντήριο σήμερα. Παιδιά, ήρθε το πλυντήριο! Τέλεια! Τώρα πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τους σπύρους που συγκρατούν τον κάδο, να βάλουμε την αποχέτευση, την πρίζα και να διαβάσω και τις οδηγίες για να ξέρω πού θα τα βάζω. Προσπάθησα να ξεβιδώσω τους σπύρους, αλλά είναι αδύνατο για μένα. Είναι πάρα πολύ σφιχτά και θέλει πολύ δύναμη, οπότε θα περιμένω τον Τζόνι μάλλον να το κάνει αύριο. Θα το προσπαθήσω λίγο ακόμα. Ήρθαμε διπλό στο στεγνοτήριο για να πάμε να πάρουμε την Αναστασία και να γυρίσουμε να φάμε. Το μπούκο με καλά κρατεί, με ακούτε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος, οπότε δεν θα τη γλιτώνω εγώ.
Έλα και είμαι τρελή μας το ράτζα, σου λέω. Θα το δοκιμάσω όμως αφού πάρω να πάρω την Αναστασία και είμαι εδώ. Μην γίνει τίποτα με τα νερά, γιατί κάπου μούσταζε λιγάκι. Ίσως είναι τα πρώτα έτσι που βγήκανε. Παιδιά, καλό ρίζικο να είναι. Φτύστε το μου, να μην το ματιάξουμε. Τέλειο. Ήρθαμε να πάρουμε το Αναστασάκι, να γυρίσουμε να πάμε να φάμε τη σουπίτσα μας. Πρέπει να τη ζεστάνω κιόλας, γιατί θέλω να τη φάω καυτή. Θα βάλω στο μικρό και μετά θα τη ζεστάνω να είναι καυτή. Και μετά έχουμε γυμναστήριο στις 4. Θέλω να πάρω την αδερφή μου, μήπως μπορέσει να πάρει την Αναστασία να την πάει. Και εσύ έχεις γυμναστήριο. Γιατί σίγουρα θα κοιμάται το μικρούλι και δεν θέλω να το ξυπνήσω, μωρέ. Τελευταία μέρα είναι. Θα την πάρω να δω αν μπορεί. Αν μπορεί, καλώς. Αν δεν μπορεί, δεν πειράζει. Θα το ξυπνήσω. Πήκε το πρώτο πλυντήριο. Καλορίζικο. Όλα δουλεύουν ρολόι. Νερό τραβάει. Δεν χάνει από πουθενά τίποτα. Άρα είμαι τρελή μας το ράτζα. Πάμε να βάλουμε να φάμε γιατί σκυλοπίνασα. Φάγαμε. Πάμε να μαζέψουμε εδώ την κουζίνα, το χαμό. Έτοιμη η κουζίνα, πάω να κάνω λίγο μοντάζ, έβαλα το μικρό για ύπνο, η Αναστασία διαβάζει, γιατί αύριο έχουμε κανονικά μάθημα και περιμένω να βγει και το πρώτο πλυντήριο, να δούμε πώς τα έβγαλε, να σας πω. Το πλυντήριο είναι στο στύψιμο και ακούγεται αμυδρά. Όσοι έχετε παλιό πλυντήριο, ξέρετε ότι ο θόρυβος του είναι, σ' ακούει όλη η γειτονιά. Τώρα αυτό πραγματικά δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου, έχω πάθει πλάκα. Οπότε σε λίγο θα βγουν τα ρούχα και θα σας πω πώς τα έχει κάνει. Τελείωσε το πλυντήριο, πάρα πολύ ωραίο παιδιά, αθόρυβο, πολύ ωραία τα ρούχα τα έκανε, πολύ καλή επιλογή. Θα σας έχω το μοντέλο κάτω στο κουτί περιγραφής γιατί μπορεί να με ρωτήσετε, γιατί δεν το θυμάμαι, ένα candy είναι, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου το μοντέλο. Έχει περάσει κάμποση ο Ρίτσα, η Αναστασία έχει πάει γυμναστήριο, τελείωσε και την έχει πάρει η αδερφή μου, ευτυχώς ήρθε και την πήρε, οπότε δεν χρειάστηκε να ξυπνήσω το μικρό, βέβαια ξύπνησε αυτή από μόνη της. Και τώρα θα φύγουμε σε λιγάκι, να πάμε να αφήσουμε το μικρό γυμναστήριο, να πάω να κάνω κάτι ψώνια που θέλω για τη γιορτή της Αναστασίας αύριο και σοκοφρετάκια θα πάρουμε να δώσουμε στα παιδάκια. Και παρένθεση εδώ για να μην μου πείτε γιατί δίνεις γλυκά. Εμάς τα παιδάκια μας δεν έχουν κάτι, ξέρουμε ότι δεν έχουν αλλεργίες σε κάτι. Ένα κοριτσάκι έχουμε που έχει διαβήτη, αλλά το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το χειρίζεται πάρα πολύ καλά. Και εννοείται ότι τρώει τα πάντα, κάνοντας την αντίστοιχη δόση στην ινσουλίνη της. Τώρα ελπίζω να τα λέω καλά, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω καλά. Οπότε ναι, πριν μου γράψετε με αγάπη ότι δεν δίνουμε γλυκά, εμείς δίνουμε, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδάκια μας δεν έχουν κάτι. Το μπούκωμα καλά κρατεί. Δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά εντάξει, θα περάσει. Πάμε να αφήσουμε το μικρό γυμναστήριο, να πάμε για ψώνια και να γυρίσουμε με τα σπιτάκια, να κάνουμε μπάνιο τα μικρά, πρέπει να ανάψει το θερμοσύφωνο και να συνεχίσουμε το βραδάκι μας. Άφησα το μικρό γυμναστήριο, πάω να πάρω την Αναστασία από την αδερφή μου και να πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας και μετά θα πάω να κάτσω στην αδερφή μου γιατί παιδιά έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα, δεν ξέρω. Κρυώνω, είμαι και λίγο με το μπούκωμα και δεν είμαι στα καλά μου. Πήραμε τα σοκοφρετάκια μας και πάμε να κάτσουμε στην αδερφή μου να πιω ένα ζεστό καφέ. Ήπιαμε και το καφεδάκι μας, τον οποίο τον έφτιαξε η Αναστασία παρακαλώ. Ετοιμάζεται να γίνει, πώς τους λένε, μπαρίστα. Πήραμε και τα σοκοφρετάκια και όλα αυτά, πάμε να τα αφήσουμε στο αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε το μικρό και να γυρίσουμε στο σπίτι, να τα κάνω μπάνιο, βραδινά κτλ. Οπότε κάπου εδώ θα σας κλείσω. Να κάνετε like και εγγραφή. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχηθείτε μου περαστικούλια να περάσει να μην έχω αυτό το μπούκωμα, γιατί είναι πολύ κουραστικό. Φιλάκια πολλά.